στην κινητοποίησή μας εδώ στο νοσοκομείο, γιατί όπως γνωρίζετε τα θέματα της υγείας είναι πολύ μεγάλα για τα λαϊκά και τα εργατικά στρώματα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εδώ στο νοσοκομείο το δικό μας, όπως είναι και σε όλη την Ελλάδα, ότι κάθε μέρα εμπορευματοποιείται η υγεία περισσότερο. Ιδιωτικοποιείται. Αυτό σε εμάς δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον. Ίσα-ίσα το χρησιμοποιούν για πεδίο κερδοφορίας οι μεγάλες επιχειρήσεις. Τα μονοπολίσουν πάνω στην υγεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι το εξής, ότι παίρνουμε στα νοσοκομεία μέσα χρειάζοντας ένα γιατρό και δεν τον βρίσκουμε. Ή μας κλείνουν ένα ραντεβού μετά από μια εβδομάδα κλπ. Δηλαδή μας λένε κρατήστε τον πόνο σας και λέτε σε μια εβδομάδα αν βρούμε γιατρό να σας κοιτάξει. Περιερχόμαστε στα νοσοκομεία για να πάρουμε ένα φάρμακο και δεν βρίσκουμε. Ή αν έχουμε κάποιον ασθενή μέσα, μας λένε πηγαίνετε στα φαρμακεία, αγοράστε το για να το χορηγήσουμε. Βλέπουμε ότι ελλείψεις είναι πάρα πολλές στα νοσοκομεία, από σεντόνια, σύρκες, φάρμακα, τα πάντα. Από την άλλη, βλέπουμε το ότι συρρυκνώνεται η υγεία, βλέπουμε το κλείσιμο το κέντρο υγείας Βασιλικής. Από πίσω οι συνάδελφοί μας, οι συνάνθρωποι μας στην Νότια Λεφτάδα θα μείνουν χωρίς γιατρούς και θα στραφούν, αν προλαβαίνουν, στο νοσοκομείο της Λεφτάδας ή στην καλύτερη περίπτωση τους διώχνουν εκτός νομού για άρτα, για πρέβεζα ή για γιάννητα. Εδώ όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και λίγο εμείς τη θέση μας. Για να μην ακούμε και περαιτέρω το ότι βάζουμε εμπόδια και ως εργατικό κέντρο Λευκάδας, αλλά και στα σωματεία. Εμείς γι' αυτό γυρίσαμε και αυτή την κινητοποίησή μας σήμερα εδώ στο νοσοκομείο. Γιατί έχουμε αιτήματα. Ζητάμε αποκλειστικά δημόσια δωρεάν και σύγχρονη υγεία πρόνοια για όλο το λαό. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση, πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει όλες τις λαϊκές ανάγκες για υγεία. Αυτό το λέμε γιατί και μια μερίδα από άλλους, όπως και σε συλλόγους, όπως μπορεί να είναι τώρα ο Εθνικός Σύλλογος ή και το Επιμελητήριο, δεν συμφέρουν αυτά. Δεν συμφέρουν, έχουν άλλη άποψη. Παραδείγματος χάρη το Επιμελητήριο συμφέρει το καινούργιο νοσοκομείο να δουλέψει με επιχειρηματικά κριτήρια. Για να